Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. 2.000 παιδιά στην Κρήτη νοσούν από τον ιό της γρίπης ή τα έναν ή ένα, τη στιγμή που σε κάθε φαρμακείο σε ολόκληρη την Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 5 εμβόλια. Τι συστήνουν οι ειδικοί για τα παιδιά που διαγνώσκονται με γρίπη και γιατί έχει επικρατήσει πανικός με τα εμβόλια στην Κρήτη. Την ίδια ώρα αίσθηση και προβληματισμό έχει προκαλέσει η καταγγελία πως ορισμένοι γιατροί σε δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης δεν εμβολιάζονται αλλά αποτρέπουν μέχρι και ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να μην εμβολιαστούν. Έως τα μέσα Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει φέτος το TaxisNet. Μάλιστα φέτος ενδέχεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά το εξής μεταξύ των ζευγαριών. Η σύζυγος να εισπράττει στον τραπεζικό της λογαριασμό την επιστροφή φόρου τον Απρίλιο ή τον Μάιο και ο σύζυγος να ξεκινά να πληρώνει τον δικό του φόρο εισοδήματος από τον Ιούλιο. Βρίσκεσαι στα όρια ψυχικής και σωματικής εξάντλησης και εργασιακής εξουσθένωσης? Μπείτε στο neakrete.gr, κάντε το τεστ και διαβάστε αν υποφέρετε από το σύνδρομο του burnout. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.